είναι αυτά εδώ, τι είναι. Μείναμε με το στόμα ανοιχτό, βλέποντας το ψυγείο να είναι γεμάτο με μαύρα αλλοιωμένα κρέατα σε κρεοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην πλατεία Κουμουνδούρου. Η μυρωδιά ήταν απέσια, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να την καταγράψει η κάμερα, ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε ότι δεν είναι δυνατόν να σταθεί ο οποιοσδήποτε στο σημείο πάνω από λίγα δευτερόλεπτα. Δεν είναι αυθεντικό εδώ. Δεν είναι αυθεντικό εδώ. Ναι, αυτά τι είναι εδώ πέρα, αυτά είναι σάπια. Εντάξει, μετά να μιλήσουμε πότε θα την. Είναι σάπια όμως αυτά. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο κατάστημα με τα λιωμένα κρέατα, είδαμε ότι η λέξη καθαριότητα ήταν άγνωστη για τον διοκτήτη και τους υπαλλήλους. Η βρωμιά κυριαρχούσε παντού, σκουπίδια στο πάτωμα, αλλά και σε πρώτη θέα κρεμασμένα λιωμένα κρέατα μακριά από τα ψυγεία με τις μύγες να αχορεύουν. Η ίδια εικόνα και μέσα στο κεντρικό σκουριασμένο ψυγείο που υπολειτουργούσε. Το μαυρισμένο πράγμα που βλέπετε στη βιτρίνα είναι κιμάς. Ο υπάλληλος που ήξερε ελληνικά στη συνέχεια τα ξέχασε, όπως ξέχασε και τα αγγλικά και στη συνέχεια και τη μητρική του γλώσσα. Εντάξει, δεν φταίνε και τα παιδιά, φταίει αυθεντικό. Συνεχίσαμε λίγο πιο κάτω και μπήκαμε σε άλλο κατάστημα, το οποίο ήταν και παντοπολείο. Μας έδειξαν ένα ψυγείο με ψάρια, μόνο που μέσα σε αυτά βρήκαμε και. Άρνη. Αργή. Αρνή, και γιατί έχεις μέσα στα ψάρια. Αυτό είναι ανοιχτό το σακούλα. Τα κατεψυγμένα αμφιβόλου ποιότητας μπούτια κοτόπουλου ήταν προέλευση Βελγίου, με εισαγωγή όμως από τον Μπαγκλαντές. Ενώ η ημερομηνία λήξης δεν υπήρχε στη συσκευασία. Να πάρω τηλέφωνο. Να πάρουμε το τηλέφωνο, να δούμε πότε τελειώνει αυτό. Ε, πότε λήγει. Κατεβήκαμε και στο υπόγειο, όπου δεν μπορούσες να σταθείς από την άσχημη μυρωδιά. Εδώ μέσα στα χαλασμένα, σκουριασμένα ψυγεία βρήκαμε χαλασμένα λαχανικά, αλλά και κάτι που θύμιζε κρέας. Αυτό το κομμάτι κρέας που κρατάμε στα χέρια μας, χωρίς ημερομηνία λήξης και λίγο μαυρισμένο. Μάθαμε μετά από ερώτηση ότι είναι κοτόπουλο. Τι είναι αυτό? Κοτόπουλο. Και εδώ να ρωτιόμαστε, με ποιο άδεια παραμένουν ανοιχτά αυτά τα μαγαζιά της συμφοράς? Το λες ψυγείο εσύ αυτό? Όχι. Αυτά θέλεις να καταρριστεί. Δεν κάνεις καταρριστή. Το πρέπει να το πετάξεις όλο. Ναι. Ούτε αυτά είναι λογικά. Ναι, ναι. Εδώ πέρα. Θέλω μαγαζί που λέτε φαγητά. Ναι, ναι. Αυτά να φτιάξω τώρα. Εντάξει. Ποιος έκανε τους τελευταίους υγειονομικούς ελέγχους και δεν είδε τα λιωμένα κρέατα που καταλήγουν στα πιάτα ανύποπτων καταναλωτών? Επιτέλους, πότε το κράτος αναλάβει τις ευθύνες του ώστε να μην κινδυνεύει η υγεία αθώων πολιτών?